Να δούμε λίγο τον κύριο Γαλεντέρη και την κυρία Μπογιατζή, το γνωστό ιατροδικαστή τεχνικό σύμβουλο στην υπόθεση τη Κατερίνα. Καλησπέρα κύριε Γαλεντέρη, καλησπέρα σα κυρία Μπογιατζή. Καλησπέρα. Σε λίγη ώρα, αγαπημένη μου κυρία Μπογιατζή, θα μα αναλύσετε μία φωτογρα... ζωγραφία την οποία μα παραχώρησε η Ασημίνα, το, κοριτσάκι, το δεύτερο κοριτσάκι το οποίο ευτυχώ βρίσκεται στη ζωή και είναι η αδελφή του αδικοχαμένου Παναγιώτη να μα πει γιατί αυτή τη ζωγραφία την παρέδωσε σε εμά εκείνη την ημέρα. Είναι αυτό εδώ το οποίο βλέπετε. Μα την παρέδωσε την ημέρα που του είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο του Όπεν και τη ζητήσαμε να μα κάνει μια ζωγραφία να δούμε το τι ακριβώ έχει συμβεί. Γιατί υπάρχει μια μαρτυρία η οποία είναι συγκλονιστική ό,τι αφορά κάποιε πράξει τι οποίε φέρεται να είχε κάνει, να επιχείρησε να κάνει η Ειρήνη Μουρτζούκου πάνω στην ε, Ασημίνα. Θα τα δούμε αυτά σε λίγη ώρα. Κύριε Γαλεντέρη, θέλω να σα δώσω και σε όλου του παριστάμενου μία αποκλειστική πληροφορία. Τι προηγούμενε μέρε υπόθηκε από κάποια άλλη εκπομπή ότι ήδη έχουν διοριστεί πραγματογνώμονε οι οποίοι θα ερευνήσουν την υπόθεση. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Επειδή συνομίλησα με αστυνομικέ πηγέ από το Ανθρωποκτονιόν μέσα και αυτό το οποίο σα μεταφέρω είναι απολύτω έγκυρο και απολύτω ακριβέ, πρώτα το Ανθρωποκτονιόν θα συλλέξει όλε τι μαρτυρίε οι οποίε αφορούν του πέντε θανάτου πρώτα θα ζητήσει και θα πάρει όλους τους ιατρικούς φακέλους και όλες τις ιατροδικαστικές εκθέσεις και το τελευταίο πράγμα το οποίο θα συμβεί είναι ο διορισμός δύο πραγματογνωμόνων προκειμένου να κάνουν μια συγκριτική μελέτη. Άρα αυτό το οποίο ακούστηκε ότι ήδη έχουν διοριστεί δύο συγκεκριμένα πρόσωπα, η κυρία Σπιλιοπούλου και ο κύριος Καλόγριας, δεν ευσταθεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Είπαμε, πρώτα οι μαρτυρίες θα ακολουθήσουν οι φάκελοι και οι ιατροδικαστικέ, τι οποίε θα τι συλλέξουν. Και στο τέλο, κύριε Γαλεντέρη, θα μπουν οι δύο πραγματογνώμονε, οι οποίοι θα κληθούν να κάνουν τη δουλειά του. Πριν σα δώσω το λόγο, θέλω να δούμε αυτέ τι κάρτε, τι οποίε έχουν. Εγώ, έχουμε... Εγώ μου φαίνεται λογικό έτσι που το περιγράφετε. Είναι, είναι λογικό και νομίζω ότι έτσι θα έπρεπε να κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία.